recommendations with the objective to reduce the burden by 25%. Ο επικεφαλής της Task Force τόνισε παράλληλα ότι οι ανάγκες του δημοσίου τομέα θα πρέπει να καλυφθούν από το πλεόνασμα των δημοσίων υπαλλήλων ώστε να αποφευχθούν νέες προσλήψεις. A change which has been already agreed and is being implemented is to use turnover in order to have a certain reduction and not to replace every single position which is freed by a new recruitment. Τώρα, κυρία Βούλτεψη, από εσάς θέλω να ξεκινήσω και να πω παρενθετικά ότι σήμερα ο κύριος Σαμαράς ανακοίνωσε κάτι συμβολικά τουλάχιστον σωστό και από μένα να το δούμε να εφαρμόζεται και να έχει αποτελέσματα και να έχει και συνέχεια, να έχει ουρά. Και μιλώ για την κατάργηση των αμοιβωμένων επιτροπών στα Υπουργεία και των ειδικών γραμματιών των Υπουργείων. Είναι καλά δείγματα αυτά. Τουλάχιστον σε επίπεδο συμβολισμού και αποφάσεων είναι καλά δείγματα. Από την άλλη πλευρά όμως, εγώ ρωτώ το εξής. Την επαναδιαπραγμάτευση την ξεχάσαμε. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Την έχουμε αφήσει στις προεκλογικές, στους προεκλογικούς διαξεφισμούς. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Όχι, την επαναδιαπραγμάτευση δεν την έχει ξεχάσει κανείς και ξέρετε ότι έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Όμως, επειδή αυτό έγινε με αφορμή την επιστολή που έστειλε ο κύριος Σαμαράς με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δια του πρόεδρου της Δημοκρατίας, επειδή δεν μπορούσε να ταξιδέψει, έχει ξεσπάσει μία συζήτηση γύρω από το ότι δεν υπήρχε μέσα η λέξη επαναδιαπραγμάτευση. Μα δεν είναι σημαντικό όμως, αυτό. Προσέξτε. Με συγχωρείτε. Υπήρχε όμως η λέξη τροποποίησης. Η τροποποίηση είναι αποτέλεσμα επαναδιαπραγμάτευσης. Δεν πρόκειται να γίνουν έτσι. Μιλάμε δηλαδή, τι θέλατε, βρε παιδιά, να κάνει ο Σαμαράς. Είναι στο κρεβάτι του πόνου. Και έπρεπε να βγει να κάνει αυτό που λέγατε προεκλογικά, θα σας πω ότι θα ήθελα. Θα γίνει αυτό, προσέξτε. Θα ήθελαν οι Έλληνες πολίτες. Τώρα όμως, προσέξτε. Τώρα, και να υπάρχει γραπτός αυτό. Αφήστε με να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω. Δεν υπήρχε τέτοια συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούσε να υπάρχει. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας είχε πει ότι επειδή κάνετε 2 μήνες εκλογές και έχετε κάνει και μια υπηρεσιακή κυβέρνηση και προηγουμένως είχατε κάνει μια συγκυβέρνηση 50 ατόμων και δεν είχε γίνει τίποτα. Νύχτα, κυρία, προσέξτε. Μπέψη, μιλάμε για την μα νύχτα. Δεν με αφήνει να τελειώσω. Θα σας αφήσω, θα σας κάνω και διάλογο. Ναι, αλλά και να θα το τελειώσω τη λέξη. Μιλάμε την πρόταση. Για τη νύχτα που ο Πρόντι και ο Ραχώη βγήκαν κερδισμένοι. Ο Μόντι με συγχωρείτε, ναι, πολύ. Αυτό, και ο Ραχώη βγήκαν, ναι, κερδισμένοι. Ναι. Τουλάχιστον χτύπησαν το χέρι του στο τραπέζι. Και είχαμε μια ευκαιρία, ναι, στην πρώτη μας παρουσία συνοκολληθής, ναι, μετά τις ελληνικές, ναι, εκλογές, ναι, λοιπόν, να καταθέσουμε τη λέξη έστω. Ναι. Τη λέξη ως αίτημα. Ακούστε. Επαναδιαπραγμάτευση. Και δεν υπήρχε πουθενά. Μα δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όποιο και να ήταν εκεί, ήταν θα ανακεφαλαιοποιούνται οι τράπεζες μέσω του μηχανισμού ή θα μπαίνει στο χρέος. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Και σήμερα στο Economist, μπροστά στον κύριο Ράιχενμπαχ και μπροστά στον κύριο Άσμουσεν, οι οποίοι είδαμε τι είπανε, είπε ότι αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να τηρήσουμε παρέγκληση στους στόχους. Ωραία, παιδιά, μισό λεπτό. Έχουμε Ιούλιο του 2012. Από τον Ιούλιο του 2011 που αποφασίστηκε η πρώτη αναδιάρθρωση του χρέους, έχει περάσει ένας χρόνος. Ό,τι τη βλέπετε δηλαδή. Μισό λεπτό. Στη χώρα δεν έχει συμβεί τίποτα. Επί ποιου θέματος λοιπόν συζητάμε? Η χώρα είναι ακίνητη ένα χρόνο ολόκληρο, δεν έχει παραγάγει ένα ευρώ. Αποτελεί λοιπόν, η επαναδιαπραγμάτευση σχετίζεται με το αν η χώρα θα πάρει μπροστά. Αυτό το λέμε 100 φορές. Η επαναδιαπραγμάτευση όμως, προσέξτε. Ο ίδιος ο Ράιχενμπαχ. Βεβαίως. Ο ίδιος ο Ράιχενμπαχ. Με τους όρους που έφεραν τους πολίτες από την κατάσταση. Ο ίδιος ο Ράιχενμπαχ. Όχι, είπε, η χώρα θα πάρει. Ο ίδιος ο Ράιχενμπαχ, αν και εγώ είμαι κατά των διαφόρων τεχνικών βοηθειών κτλ. Και, τα λοιπά, ναι, και ναι, πιστεύω ναι, ναι, ότι ήταν το κόκαλο που ρίξανε πέρσι τον Ιούλιο ότι θα σας δώσουμε είναι σχέδιο Μάρσελ και αυτά είναι σαχλαμάρες. Λοιπόν, ο ίδιος ο Ράιχενμπαχ είπε. Θα κάνετε μετατάξεις, δεν είπε απολύσεις, δεν θα κάνετε προσλήψεις. Αυτό είπε. Δεν είπε θα κάνει τα απολύσεις. Είναι μέσα στους όρους. Έτσι, γιατί είναι να το πει μέσα στους όρους η κυρία μείωση. Να τελειώσω όμως κάτι. Ένα λεπτό θέλω να ανοίξουμε τη συζήτηση. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να το πει. Να πω μόνο αυτή γιατί τη φράση. Μας τα πει ο Ράιχενμπαχ. Θέλω να μου πείτε, τι μπορούσε να λέει. Θα δώσω αμέσως στην κυρία Βούλτεψη. Ένα λεπτό να παρέμβουν πρώτα και οι υπόλοιποι. Γιατί ο κύριο Λεοτσάκο. Ορίστε. Που δίνει το δικαίωμα. Γιατί ο κύριο Λεοτσάκο δεν θέλει να παρέμβει. Όχι τώρα. Ο κύριο Κουίκ δεν θέλει να παρέμβει. Το έκανε νόημα. Το έκανε νόημα. Σα παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία Βούλτεψη, να μου πείτε. Αυτά που λέτε για τους Ευρωπαίους και όπως τα λέτε, εγώ προς τιμή να συμφωνήσω. Αυτά που δεν αφορούν τους Ευρωπαίους, γιατί δεν τα κάνετε. Ο κύριος Σαμαράς προεκλογικά. Πότε δηλαδή, τι εννοείται, ότι δεν γίνανε σε αυτές τις 2 εβδομάδες. Μισό λεπτό. Πράγματι, υπήρχε μια καθυστέρηση λόγω της εκλογής. Να δεσμευτείτε, ακούστε με. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς προεκλογικά είπε μια εξεταστική θα
επιτροπή θα κάνω για την οικονομία. Α, ναι, αλλά αυτό δεν το απαγορεύουν ναι, οι Ευρωπαίοι. Αλλά δεν βλέπω να θυμάσαι τι ακριβώς είπε ο Σαμαράς. Είπε: δεν θέλω να κυβερνήσω μαζί με άλλους, διότι θέλω να κάνω μια επιτροπή. Α. Και αν έχετε. Για καθίστε μισό λεπτό. Υπάρχει ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτή η εξέλιξη. Αλλά με συγχωρείς, υπάρχουν δύο εκλογικά αποτελέσματα. Παρακαλώ, έχει Ελεουτσάκο. Ο κύριος Σαμαράς έδωσε το στίγμα του, νομίζω, κακώς έχετε αυταπάτη. Έδωσε το στίγμα από το βράδυ της 17 Ιουνίου. Η λέξη επαναδιαπραγμάτευση δεν υπήρξε στο λεξικό του. Η τροποποίηση. Δεν υπήρξε στο λεξιλόγιο του. Στο ζάπιο, λέει ο κύριος. Αυτό. Και τροποποίηση, πάλι. Με το βράδυ που κλείσανε οι κάλπες, αυτό το κατάπιε ο κύριος Σαμαράς, ενώ επί ένα μήνα έβγαινε και το στελεχικό του δυναμικό. Περιοδία στα κανάλια και έλεγε «Εμείς μπορούμε και έχουμε διασφαλίσει», έλεγε, «και την υποστήριξη από το Λαϊκό Κόμμα και πήγα και έπεισα τους ηγέτες και θα δεχτούν την επαναδιαπραγμάτευση, γιατί εμείς είμαστε μια σοβαρή υπεύθυνη δύναμη». Τι φαίνεται λίγες μέρες μετά το αποτέλεσμα, ότι είναι μια μη σοβαρή και υπεύθυνη κυβέρνηση. Εντάξει. Όταν όλη η Ευρώπη συζητάει η ελληνική κυβέρνηση, θα τα πω όλα εγώ. Μονομερή κατάργηση, κύριε Ελεουτσάκο. Βέβαια, μονομερής. Γιατί εσείς την κατάπιατε αυτή. Όχι. Και εσείς την κατάπιατε. Εγώ θέλω να επιμείνω και σήμερα. Αν πριν τις εκλογές, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τσαπουκά. Για μας δεν υπάρχει ούτε επαναδιαπραγμάτευση. Γιατί? Γιατί το μνημόνιο δεν είναι κάτι που διαπραγματεύεται. Όχι αυτό που κάνει ο κύριος Σαμαράς και η τρικομματική κυβέρνηση. Είναι ασυμφιλίωτο ναι. με τον ελληνικό, και πώς θα βρούμε τα με τον ελληνικό λαό. Είναι ασυμφιλίωτο, λέω πάλι, με τον ελληνικό λαό. Τον οδηγεί τη χώρα μας στην καταστροφή και τον ελληνικό λαό στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Εσείς να όχι, κοιτάξετε απέναντι στο λαό. Ναι, αν θα εντάξει, βρείτε λεφτά, αλλά έχετε λεφτά και αν τον βγάλετε εσείς, από τη φτώχεια και την εξαθλίωση. 12,5 δις θα πάρουμε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Ούτε ακόμα αυτό τον εργασιακό μεσαίωνα που έχουν διαμορφώσει στην κοινωνία, έχοντας πάει ό,τι κατάκτησε το εργατικό κίνημα εδώ και 50 χρόνια. Τα λεφτά μετά που θα το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σήμερα έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Τα λεφτά πρέπει να τα βρείτε είναι... εσείς, κυρία Βούλτεψη. Όχι, όχι, διαμορφώνουν γαλέρα. Στην Ελλάδα διαμορφώνονται γαλέρα. Με αυτούς τους όρους δεν υπάρχει ούτε επαναδιαπραγμάτευση. Το μνημόνιο πρέπει να καταργηθεί. Και τα λεφτά που θα βρούμε. Και εμείς θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Πότε? Μέσα και έξω από τη Βουλή. Ναι. Ανεξάρτητα αν είμαστε κυβερνητικοί, για να καταργήσουμε το μνημόνιο ναι, και να σώσουμε τη χώρα και το λαό από την καταστροφή. Λεφτά. Κύριε Κουίκ, παρακαλώ. Ξέρετε τι γίνεται, επειδή ακούω συνέχεια τη συνάδελφο την κυρία Βούλτεψη να λέει και λεφτά. Λεφτά, πού θα προχθές το βράδυ μου έκανε εντύπωση. Ο Μιχάλης Εγνατίου στο Μέγα αναφέρθηκε στο τι γίνεται με το Δέλτα Νιτάφ και σε σχέση και με το ένα δις και όχι μόνον. Και ρωτώντας κύκλους του Δέλτα Νιτάφ, μας έχουν δώσει το ένα δις. Ωραία, λοιπόν, και λέει, εάν δεν δώσετε αυτά τα χρήματα που λέει η κυρία Βούλτεψη μέχρι το Σεπτέμβριο, πώς θα ζήσει η Ελλάδα? Και απάντησαν από το Δέλτα Νιτάφ ότι η Ελλάδα παράγει για να βγάζει τα μηνιάτικά της. Ναι, το είπε επί λέξη ο κύριος Ιγνατίου και μου έκανε εντύπωση που η κυρία... Για να βγάζει τους μισθούς. Όταν το λέγαμε, λοιπόν προεκλογικά ότι η Ελλάδα παράγει μισθούς και συντάξεις, τα κράτους δικαίωμα. Στου τοκογλύφου, αν χρωστάμε. Όχι, δεν είναι τοκογλύφη, είναι 7 δόσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα κοινοβούλια. Δεν ρωτάνε, σε τοκογλύφου. Όχι, όχι, όχι. Και εν πάση περιπτώσει, κυρία Βούλτεψη. Κυρία Βούλτεψη, εδώ πέρα οι Γερμανοί δεν μα κάνουν χάρη. Κερδίζουν από τα δάνεια. Καταρχήν, ταχύ ανάρρωση. Εύχομαι στον κύριο Σαμαρά. Από εκεί και πέρα όμως, η αιμονή του να μην ορίσει αντιπρόεδρο στην κυβέρνηση για να ξεκινήσουν εργασίες Βουλής, εμένα πραγματικά με αφήνουν κατάπληκτο. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον. Και έχει αρχίσει. Κανονικά ξεκινάει. Όχι. Κανονικότητα. Πέμπτη πρέπει να ξεκινήσουν οι εργασίες της Βουλής. Και υπήρξε το εφεύρημα. Το εφεύρημα ότι Πέμπτη θα καταθέσει. Ναι, με αυτό ακριβώς. Αφήστε, με σας παρακαλώ πολύ να αποτελειώσω. Διότι η κυρία Βούλτεψη θέλει σκοπίμως. Όχι, δεν λέμε άλλο. Τα λεφτά λέμε, που θα βρούμε όταν το κάνουμε. Κυρία Βούλτεψη, ξέρετε μπορώ να το κάνω περισσότερο μπάχαλο άμα θέλετε μια κουβέντα. Είναι η δικό της μου 45 χρόνια. Αρκεί να μου πείτε πού θα βρούμε τα λεφτά. Αφήστε, όχι, κυρία Βούλτεψη, δεν ήταν το μοναδικό ζήτημα το πού θα βρούμε τα λεφτά. Θα σας ρωτήσω πόσοι θα απολυθούν, θα σας ρωτήσω αν έχουμε νέους νέες μειώσεις σε κατώτερους μισθούς. Εσείς το λέτε, η Τρόικα τι λέει. Αυτό είναι το ερώτημα. Ακούστε τώρα.
Πέμπτη έπρεπε να αρχίσει η Βουλή. Αλλά με βάση το άρθρο 84 παράγραφος 1 του Συντάγματος εφευρέθη το ότι μπορεί να καταθέσει επιστολή την τελευταία ημέρα ο Πρωθυπουργός και να ορίσει μία ημέρα συνεδρίασης. Και όρισε την επόμενη. Αν όρισε μετά από 10 μέρες θα λέγαμε κάτι συμβαίνει. Γιατί δεν το όρισε Πέμπτη και το όρισε Παρασκευή? Καλά τώρα, για να συνέλθει άλλη μια μέρα ακόμη. Όχι, κέρδος είναι στην ιατρική, όχι, αυτό. Όχι, κυρία Βούλτευση. Ελάτε τώρα. Όχι, κυρία στην Βούλτευση, ιατρική σου λέει είναι πέμπ... πολλαπλασιαστική όχι, κυρία δύναμη. Δεν είναι 24 ώρες, ρωτήστε έναν γιατρό. Ναι, ναι, ναι. Όχι, κυρία Βούλτευση. Και μία μέρα κερδίζει. Στη μία το μεσημέρι βλέπει τρόικα. Και αν δεν πάρει από τη γραμμή από την τρόικα, δεν προχωράμε την Παρασκευή. Δηλαδή δεν μπορούσα να τον δει την Τετάρτη. Σας εξηγώ. Πέμπτη βλέπει τρόικα, ναι, και αν δεν δει την τρόικα, να δει τι μπορεί να πάρει είναι από την τρόικα, δεν ξεκινάει την Παρασκευή. Τετάρτη δεν μπορούσα να δει την τρόικα. Πάμε τώρα, κύριε Παπλόπουλε, το σημαντικότερο όμως. Συγγνώμη, 15 μέρες όμως τώρα. Συγκεκριμένα πράγματα, κύριε Παπλόπουλε. Μπράβο, αλλά 15 μέρες τώρα. Θα γίνουν απολύσεις. Κύριε Παπλόπουλε, θα γίνουν νέες μειώσεις. Ακούστε με, γιατί θα σας πω κάτι. 15 μέρες όμως τώρα που έχουν περάσει, η κυβέρνηση λειτουργεί μεν, δεν λειτουργεί όμως το κοινοβούλιο. Και αντί να αναφέρεται η κυβέρνηση στο κοινοβούλιο, αναφέρεται στους διάφορους Ράιχενμπαχ και Κουίκ. Και πάνω στον Δευτέρα. Έτσι είναι. Αυτό που με συγχωρείτε, ξέρετε. Γιατί να πάει ο Ράιχενμπαχ στο Κουίκ. Και αφορά όλα τα κόμματα. Ξέρετε. Ακούστε ο επικυρίαρχος, ο υπερπρωθυπουργός. Αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες. Και ο Φούχτερ επάνω που του έχει στρώσει τα χαλιά ο Γαλάζιος περιφερειάρχης. Αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες από τον κύριο Άσμουσεν στο συνέδριο του Economist. Δεν δίνεται έτσι. Και είπε ο κύριος Άσμουσεν ότι είπε ο κύριος Άσμος ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μισό λεπτό, κύριε Λουτσάκο, το ερώτημα αφορά και εσάς. Είπε λοιπόν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι στη χώρα σας δεν μπορούμε να σας δανείζουμε, να σας δανείζουν άλλες χώρες που οι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν 1.000 ευρώ και εδώ στην Ελλάδα παίρνουν 3.000 ευρώ. Εννοούσε ότι ο υπαλλήλου των 10. Κυρία Βούλτεψη, απήντησε. Okay. Κανείς επίσημα. Κακός. Στον κύριο Άσμουσεν, ο οποίος βγήκε μπροστά σε κόσμο, υπήρχε επίσημη απάντηση από πού, από τη Νέα Δημοκρατία? Να σας πω. Υπήρξε την επόμενη. Τι είναι δηλαδή, υπήρξε την επόμενη. Μα τώρα τι λέτε, κυρία Βούλτεψη. Ο κύριος Άσμουσεν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μπορεί να μου πει γιατί δεν είναι 1% και εμείς παίρνουμε από 3 έως 6. Κάντε το ένα ερώτημα, κύριε Κουίκ. Φαντάζομαι κάτι. Αλλά δεν τόλμησε να τον ρωτήσει κανείς αυτόν τον κύριο. Το δικαίωμα κοινοβουλευτικού ελέγχου το γνωρίζετε. Κανείς. Και μια και μιλάμε για το δημόσιο και για κρατικούς οργανισμούς και για όλα αυτά τα οποία προαναγγέλλονται, θέλω να πάμε να δούμε την απάντηση που μας έστειλε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤ και του κρατικού ραδιοφώνου, κύριε Κουίκ, στην αποκάλυψη που έκανε το δελτίο με τα χρυσά συμβόλαια και τις εξωτερικές παραγωγές. Τα ακούσατε αυτή τη διαβούλτευση? Τι, όχι. Δεν τα ακούσατε? Θα τα ακούσαμε ενδιαφέρον. Ναι. 31 Μαΐου, ναι, μεταξύ των δύο εκλογών δηλαδή, υπεγράφησαν μία σειρά από εξωτερικές παραγωγές στο κρατικό ραδιόφωνο για εκπομπές μεταξύ των άλλων, λέω, στο ραδιόφωνο, δεν έχει ξαναγίνει ραδιόφωνο. Εξωτερική παραγωγή στο ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο σκάει μέσα στο κόσμο. 50.000 ευρώ. Τα πι της αγάπης, η αισθηματική αγωγή, ανάγνωση των απομνημονευμάτων του Μακρυγιάννη. Όχι, κυρία Βούλτευση. Είναι το νέο πρόγραμμα το οποίο έπρεπε να υπογραφεί στις 31 Μαΐου μεταξύ των δύο εκλογών. Πάμε να δούμε την απάντηση του κυρίου Ταγματάρχη και του Διοικητικού Συμβουλίου. Σάλλο προκάλεσε η αποκάλυψη του Έξτρα 3 για τις προεκλογικές αναθέσεις εκπομπών εξωτερικής παραγωγής στην ΕΡΑ εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε καιρό σκληρού μνημονίου. Η ΕΡΤ αναγκάστηκε να εκδώσει μια ομολογουμένως γενική και αόριστη ανακοίνωση που σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί την ένταξη στο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και μάλιστα στις 31 Μαΐου, ανάμεσα στις δύο κρισιμότερες εκλογές της μεταπολίτευσης, 24 νέων εκπομπών εξωτερικής παραγωγής κόστους 570.000 ευρώ για μόλις 6 μήνες. Και όλα αυτά την ώρα που 53 ήδη υπάρχοντες εργαζόμενοι παραμένουν άνευ αντικειμένου. Μάλιστα, ορισμένες από τις εκπομπές αυτές αφορούν την αισθηματική αγωγή, τα απή της αγάπης, αλλά και τα στοιχεία για την αγορά χαλκού. Εκπομπές που, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΡΤ, η οποία τεχνιέντος αποφεύγει να αναφερθεί στο αποκαλυπτικό δελτίο, κάνοντας λόγο απλώς για σχόλια και δημοσιεύματα, είναι απαραίτητες προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ποιοτικού προγράμματος που οφείλει να προσφέρει η ΕΡΑ στους Έλληνες πολίτες.
Τώρα, πόσο αναγκαία είναι για τους Έλληνες που αυτοκτονούν, μένουν άνεργοι, άστεγοι και πεινάνε. Εκπομπές για το Χαλκό, το Πι της Αγάπης και την αισθηματική αγωγή, προφανώς μόνο ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ραδιοφωνίας γνωρίζει. Ο ποιοτικός μουσικοσυνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου, που υπέγραψε και τις σχετικές αποφάσεις. Δείτε τώρα και κάτι άλλο. Η ανακοίνωση αναφέρεται σε κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές, όπως του ποιητή Γιώργου Κοροπούλη. Ο ποιητής, λοιπόν, είναι ο παραγωγός που κάνει την εκπομπή με τα στοιχεία για την αγορά Χαλκού. Η ΕΡΑ ισχυρίζεται πως ο κύριος Κοροπούλης αμείβεται με 25,68 ευρώ ανά εκπομπή. Δείτε τώρα τι αναφέρεται στην απόφαση που παρουσιάσαμε λίγες μέρες πριν. Η αξία της κάθε 15 λεπτής εκπομπής ανέρχεται σε 138 ευρώ, δηλαδή 25.800,48 ευρώ το εξάμηνο. Ποια είναι η αλήθεια? Περίπτωση δεύτερη. Ο Διονύσης Μαλούχος για την εκπομπή «Ακούτε Τρίτο» αμείβεται με 43,20 ευρώ ανά εκπομπή. Και ειδού η απόφαση. Αξία εκπομπής 120 ευρώ, ήτι 22.435,20 ευρώ το εξάμηνο. Ο Γιώργος Ευσταθίου αμείβεται με 82,34 ευρώ για την εκπομπή «Τα Απή της Αγάπης». Στην απόφαση όμως λέει πως αμείβεται με 233 ευρώ, δηλαδή 32.098 ευρώ το εξάμηνο. Και κάτι άλλο, ο Γιώργος Φλωράκης, που σύμφωνα με την ανακοίνωση αμείβεται με 42,08 ευρώ για κάθε εκπομπή με τίτλο «Όλα τα πρωινά του Τρίτου», στην ανακοίνωση φέρεται να λαμβάνει 116,88 ευρώ, αλλά για άλλη εκπομπή, την αισθηματική αγωγή. Σύνολο 25.879,18 ευρώ το εξάμηνο. Τέλος, η δημοσιογράφος Γιάννα Δημητριάδου, που σύμφωνα με την ΕΡΤ λαμβάνει 46,08 ευρώ για κάθε εκπομπή «Η Οδύσσια» του Νίκου Καζαντζάκη, στην απόφαση φέρεται να παίρνει 228 ευρώ, ήτι 50.479,20 ευρώ. Αυτή είναι και η ακριβότερη εκπομπή. Άλλωστε είναι πασιφανές. Στην ΕΡΤ λεφτά ακόμα υπάρχουν. Εγώ θα ξαναπώ ότι δεν έχουμε τίποτα με τους συναδέλφους ή τους παραγωγούς στους οποίους ανετέθησαν αυτές οι εξωτερικές παραγωγές. Θα πω όμως ότι υπάρχει ζήτημα, υπάρχουν τεράστια ερωτήματα για την σπουδή να υπογραφούν αυτές τις συμβάσεις, αυτά τα συμβόλαια για τις εξωτερικές παραγωγές, για μια σειρά εξωτερικών παραγωγών στο κρατικό ραδιόφωνο. Την ώρα, Άκη, σου υπενθυμίζω, που απολύθηκαν συνάδελφοι ή δεν ανέθηκαν συμβάσεις συναδέλφων. Πολύ ικανών, ναι, συναδέλφων. Είναι εκτός, πράγμα. Έτσι. Έτσι φύγανε ένας κασμός κόσμος για να πάρουν ποιους. Τους ημέτερους, εγώ θα το βάλω και σε αυτήν την Λάξε, τη βάση. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι ημέτεροι τώρα, βέβαια. Λέω. Αλλά οι συμβασιούχοι πράγματι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ δούλευα μια συνάδελφο, τη βάσα την Μιχοπούλου. Την πετάξαν σαν το σκυλί στα μπέλη. Γιατί? Και πολλούς. Κοιτάξτε τα δικαστήρια τώρα. Εγώ ρωτάω, πόσους αγγελείς έχουμε στην Ελλάδα? Παρακαλώ. Ρωτάω, μήπως ξέρετε να μου πείτε πόσους αγγελείς έχουμε? Δεν το ξέρω. Ένας δεν μπορεί να πάει εκεί μέσα. Δεκαετίες ολόκληρα γίνονται τα εγκλήματα. Δεν είναι εισαγγελέας, βρε παιδί μου. Γιατί μόνο εισαγγελέας. Σου λέει, εγώ αποφασίζω ότι αυτό το πρόγραμμα θέλω. Δεν είναι θέμα εισαγγελέας. Είναι πολιτικές αποφάσεις. Όχι. Η ρεμούλα της δημόσιας τηλεόρασης ραδιοφωνίας είναι διαχρονική. Εδώ όμως θα συμφωνήσουμε σε περίοδους λιτότητας. Ναι, αλλά ο εισαγγελέας και επαναλήψεις εκπομπές. Βεβαίως. Ειδικά για το καλοκαίρι. Πόσα χρόνια είναι, Τέρες, που γίνονται σκάνδαλα στην ΕΡΤ? Πάνε εισαγγελείς, φεύγουν εισαγγελείς. Ναι, γιατί σου πάνε λέει δεν είναι σκάνδαλο, φεύγουν διακομματικές. Ο κύριος και Δίκοπλου δεν διαμήνυσε ότι θα τον. Ναι, ναι, ναι. Και είπαμε και είπαμε. Θα τελειώσει τον κύριο Ταγματάρχη. Πούντο. Ο κύριος και ακόμα δεν μας έχουν απαντήσει. Πού είναι ο κύριος Μιχελάκης? Κύριε Βουλτεύση, πού είναι ο κύριος Μιχελάκης? Δεν έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο. Τον έχουμε χάσει όμως. Εγώ τον είδα στη Βουλή. Εγώ ήταν παρά το Πρωθυπουργό. Τι κάνετε στη Βουλή? Παρά το Σαμαρά, μόλις έγινε Πρωθυπουργό. Στη Βουλή, τι κάνετε? Αφού ψηφίσαμε τώρα για αντιπρόεδρους και τα. Α, καλά, τώρα. Τώρα έχουν άλλα προβλήματα στην Νέα Δημοκρατία, Βασίλη μου. Έχουν πρόβλημα με τον κύριο Κακλαμάνη. Ο οποίος έστειλε επιστολή στον κύριο Σαμαρά χωρίς να το ρωτήσει. Θα σου πω γιατί έχουν πρόβλημα. Και το ανακοίνωσε ο κύριος Κακλαμάνης. Και ανακοίνωσε στον Πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ανακοίνωσε ότι θα είμαι υποψήφιος γραμματέας του κόμματος στην επικείμενη εκλογή. Πριν ανακοινωθεί η επιλογή του κυρίου Σαμαρά, δεν υπήρξε καμία συνεννόηση προθυστερή. Ανακοίνωσε ο κύριος Κλαμάνης ότι ενδιαφέρομαι ό,τι να είμαι υποψήφιος δήμαρχος γραμματέας. Στον Αθηνό. Το ίδιο είχε κάνει. Ακριβώς το ίδιο. Το ίδιο. Όταν ήθελε τον κύριο Κικίλια, ποιον ήθελε ο κύριος Σαμαράς? Ήταν για περιφερειάρχης ο κύριος Κικίλιας, ο κύριος Κλαμάνης. Το ίδιο, δεν έκανε πάλι. Πάλι τον πρόλαβε. Και ήθελε λίγες μέρες πριν την επίσημη ανακοίνωση. Εσείς στην αρχή το ανάβετε μεγάλες φωτιές. Όχι, ακριβώς το ίδιο. Έχετε συνηθίσει να αποκαλείτε ζητήματα. Το ίδιο είχε κάνει. Εντάξει, βέβαια, παιδιά, να λάβετε υπόψη ότι τώρα επειδή κανένα
κανένα κόμμα δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία μέσα στη Βουλή, υπάρχει και ένας κοινοβουλευτικός έλεγχος. Πού τον είναι. Θέλω να πω ότι δεν είναι όπως παλιά. Να επιστρέψουμε, σας παρακαλώ, πολύ στα πολιτικά. Να τέθει και ένα θέμα για την πρωτοβουλία του κ. Σαμαρά για την κατάργηση των αμοιβόμενων επιτροπών. Έχουν την ίδια τη συναντήληψη για τα βασικά ζητήματα. Εντάξει, και τώρα. Αυτό έχει φανεί. Μα, όχι, αυτές δεν είναι έτσι, μέρες, δεν έτσι. Θα υπάρξει κοινοβουλευτικός έλεγχος σε όλα τα θέματα. Δεν έχει αφρώσει κάποιο διαφορετικό λόγο. Είμαστε κι εμείς εκεί. Κύριε Λεουτσάκου, μια και πήρατε το λόγο από την κυρία Ζαρακέλη, να δούμε και τη σκιώδη κυβέρνηση τη δική σας, τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ που ανακοινώθηκαν, και να μας πείτε γιατί είναι έξω από τη νέα ηγετική ομάδα στελέχη όπως ο κύριος Δαγασάκης, που υπέγραφε το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και ξαφνικά βρίσκεται έξω από την ηγετική ομάδα, από τη σκιώδη κυβέρνηση. Ανδριά, να πάμε να δούμε, πάμε να δούμε τα ονόματα. Λοιπόν, ο κύριος Ευλίδης Τσακαλώτος, επί των θεμάτων οικονομίας, ο κύριος Δημήτρης Στρατούλης, θεμάτων εργασίας, ανάπτυξης και υποδομών, ο κύριος Σταθάκης, ο κύριος Ανδρέας Ξανθός επί των θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών, και θα δούμε στη δεύτερη κάρτα την κυρία Σακοράφα, με συγχωρείτε, ο κύριος Ξανθός επί των θεμάτων υγείας, η κυρία Σακοράφα στο Υπουργείο Εσωτερικών, η κυρία Ρένα Δούρου επί των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής. Αντίπαλος του κυρίου Αβραμόπουλου, η κυρία Δούρου. Και η κυρία Σακοράφα του κυρίου. Θα είμαστε μαζί, γιατί λέω ότι είμαι το μέαρξη εξωτερικών από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και ο κύριος Κουίκ, στο Τζάβες, λοιπόν. Δεν θα πάτε εσείς, φαντάζομαι. Πού? Στο Τζάβες τώρα, στη συνάντηση. Λοιπόν, ανεπανέ Λατινική Αμερική. Επιθεμάτων παιδείας, ο κύριος Κουράκης και η κυρία Θεανό Φωτίου. Βλέπουμε ήδη τον κύριο Εκεί βλέπεις τον κύριο Μητρόπουλο στα θέματα της ελληνικής διακυβέρνησης και της διοικητικής μεταρρύθμισης. Σωστά. Την κυρία Κωνσταντοπούλου σε θέματα δικαιοσύνης. Και θα δούμε στη συνέχεια τον κύριο Δρίτσα στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Εδώ είναι ο κύριος Κουράκης και η κυρία Φωτίου για τα θέματα παιδείας. Εδώ έχουμε δύο. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο κύριος Βαγγέλης Αποστόλου. Θα πάμε στο περιβάλλοντος τώρα. Εκεί είναι η κυρία Διώτη. Στα θέματα ενέργειας ο κύριος Πετράκος. Στα θέματα τουρισμού ο κύριος Κριτσοτάκης. Και στο προστασίας του πολίτη ο κύριος Τσουκαλάς. Μακεδονία Στράκης, η κυρία Αμανατίδου. Κύριε Λεουτσάκο, πού είναι ο κύριος Δαγασάκης? Καταρχήν πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει σκιώδη κυβέρνηση. Αλλά τι είναι αυτό? Θα πω κύριε. Γι' αυτό με ρωτάτε, για να πω. Το βαφτίζετε αλλιώς τώρα, κύριε Λεωτσάκου. Δεν είναι σκιώδη κυβέρνηση. Δεν είναι κακό, κύριε Λεωτσάκου. Αξιοποιείται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίζει σε τομείς εργασία. Είναι οι βουλευτές που θα έχουν μία ευθύνη για αυτούς τους τομείς. Μαζί, μαζί με άλλους βουλευτές που είναι στις επιτροπές τις αντίστοιχες. Όσο για τον κύριο, για τον σύντροφο τον Δρακασάκη, θα, όπως γνωρίζετε, θα είναι, ήδη εκλεγμένο στο Προεδρείο της Βουλής. Είχε και θα έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο και λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, και αναλαμβάνει και μία ιδιαίτερη ευθύνη την παρακολούθηση. Τότε αφού ορίσατε σκιώδη κυβέρνηση, την χαρακτηρίζετε την παρακολούθηση του μνημονίου, των μνημονιακών πολιτικών στην εφαρμογή. Να φανταστούμε. Και το νομοθετικό έργο που θα αναπτύξουμε. Αφού υπάρχει, για παράδειγμα, σκιώδη υπουργό των οικονομικών, ότι θα πάμε στη Βουλή για να καταδαφίσουμε το μνημόνιο. Θα καταθέσετε πρόταση στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία για το πού θα βγουν τα λεφτά? Και ο κύριο Δραγκασάκη σε αυτό τώρα που ρωτούσε πριν έχει δίκιο. Ο κύριο Κουίκ λέει πού θα βγουν τα λεφτά. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Ο κύριο Δραγκασάκη είναι αντιπρόεδρο τη Βουλή και ο πρόεδρο και αντιπρόεδροι τη Βουλής έχουν ειδικό ρόλο, και θεώρησα αντίθετα ότι δεν τον χρησιμοποιήσετε ακριβώς γιατί πρέπει να έχει αυτόν τον ειδικό ρόλο. Δεν μπορείτε να πείτε ότι ο αντιπρόεδρος της Βουλής θα συμπεριφέρεται ως καμικάζι. Κύριε, δεν είπα αυτό. Αφήστε τον κύριο Δραγκασάκη, ήταν αντιπρόεδρος. Τελείωσε. Το διευκρίνησα αυτό, ναι, ότι ο κύριος Δραγκασάκης. Δεν έχει παρακολουθήσει και τέτοια. Τη Βουλή θα παρακολουθεί ο κύριος Δραγκασάκης. Είναι εκλεγμένος αντιπρόεδρος. Τον έχετε σταματήσει. Από τη θέση του όμως, αν βουλευτής. Δεν έχει θέση. Είναι αντιπρόεδρος. Όταν κατεβαίνει κάτω και παίρνει άδεια να κατέβει κάτω να μιλήσει. Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ, ο πρόεδρος της Βουλής, και πρόεδρος να είναι, ναι, όχι αντιπρόεδρος. Κατεβαίνει κάτω. Κατεβαίνει κάτω. Ναι.
Το αξίωμα του βουλευτή δεν το ακυρώνεις με την εκλογή στο Προεδρείο. Φυσικά, αλλά δεν σημαίνει ότι και κάνετε άλλο σύνταγμα ή άλλο κανονισμό της Βουλής. Γιατί το ακούω και αυτό ότι σχεδιάζεται και άλλο κανονισμό της Βουλής. Και έχει συμφωνήσει ο αρχηγός σας. Ακούω ότι σχεδιάζεται και άλλους κανονισμούς της Βουλής. Εν πάση περιπτώσει, δια του Αντιπροέδρου δεν μπορείτε να λέτε ότι θα καταδαφίσετε οτιδήποτε. Σα πω τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Παρακαλώ, κύριε Κουίκ. Το ότι κουνάει ο κάθε Τόμσεν το δάχτυλο μπροστά στα μάτια των και στις μύτες των υπουργών, όπως έκανε, θα το κάνει και τώρα, μην αμφιβάλλετε. Και σου λένε, μα κάνετε τώρα μία εβδομάδα να περάσετε ένα νομοσχέδιο. Επιτροπές και παρεπιτροπές, μπορείτε να το περάσετε fast food σε 48 ώρες. Εάν γίνουν τέτοιου. Με αυτό ακριβώς. Δεν γίνονται αυτά. Κύριε Βούλτεψη, αυτό λέω. Εάν γίνουν τέτοιου είδους αλλαγές σε βάρος δημοκρατίας, θα γίνει πραγματικά ξεσηκωμός με στη Βουλή. Το εύχομαι να μην γίνουν, αλλά φοβάμαι πως είμαι μάντης. Αλλά πάντως δια του κυρίου Δραγασάκη αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Εγώ... θα γίνουν δια του κυρίου Παπαδημούλη και του κυρίου Λαφαζάνη, κύριε Βούλτεψη. Θα βρεθεί τώρα ένα τρόπο φαντάζομαι. Εγώ θέλω στους πολιτικούς να κάνω μια ερώτηση. Μην πάμε στο τι θα γίνει. Εάν θέλει μια εβδομάδα ένα νομοσχέδιο, συγγνώμη Τέρενς, ναι. ή δύο μέρες. Πώς δέχεται ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδος τις απανωτές προσβολές των υπαλλήλων, των υπαλλήλων, δίκιο έχεις. Των δανειστών. Πώς γίνεται να κάθονται προσοχή, να κάθεται ο πολιτικός κόσμος προσοχή σε αυτούς τους υπαλλήλους. Λέω όλος ο πολιτικός κόσμος. Να σου απαντήσω. Ναι, όλος. Να σου απαντήσω. Δεν κάθεται λοιπόν. Όλος ο πολιτικός όχι, κόσμος. Να σου απαντήσω. Όλος. Άκουσέ με. Ο μνημονιακός. Άκουσέ με. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Γιατί δέχεσαι εσύ. Κόμματα και πολιτικές δυνάμεις που προσκυνούν ναι, το μνημόνιο. Που προσκυνούν το μνημόνιο. Αυτοί που προσκυνούν το μνημόνιο. Προσκυνούν και το διευθυντήριο. Προσκυνούν και τους υπαλλήλους. Άρα ξεχωρίζεται. Κύριε Τσάκο, παρακαλώ, απευθύνεστε να πάρετε την απάντηση. Να ξεχωρίζεται το πολιτικό κόσμο. Η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν την άκουσα. Αν έκανα. Θα την κρίνετε. Θα την κρίνετε. Εάν η αξιωματική, αντιπολίτευση. Μπει σε διάλογο με τους Τροϊκανούς. Δεν ξέρω αν μπει σε διάλογο. Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, να μπει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν θα μιλήσετε. Εάν θα μπει σε διάλογο, τότε θα το κρίνετε. Πάντως, κύριε Λεουτσάκη, θα σα πω κάτι. Εσείς το λέτε. Αλλαγή στρατηγική χωρί να μιλάτε με αυτόν. Με το λαό. Όχι, δεν έχετε κανένα διάλογο. Ο λαό σα έχει εκλέξει για να εντολίσετε. Σε διάλογο είμαστε με το λαό. Για εμά ο Τόμψεν είναι persona non grata. Αυτό δεν είμαστε. Αυτό που έγινε αυτό που είμαστε με το λαό σε διάλογο. Παρακαλώ θερμά, παρακαλώ το λαό. Βούλτεψε ένα λεπτό. Οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι αριστεροί που πήγανε και μίλησαν προδότες. Δεν έχουν δικαίωμα να καταδαρτήσουν. Δεν πήγε κανένας αριστερός. Άλλο λέω. Δεν σημαίνει ότι έχουν δικαίωμα να έχουν τη δική τους τακτική. Ρωτάω, ήταν προδότες οι Πορτογάλοι. Είναι προδότες οι αριστεροί στην Πορτογαλία. Αλλά να σου απαντήσω κάτι. Παρακαλώ. Παραπληροφορείτε. Ναι, δεν με αφήνετε να. Παραπληροφορείτε. Ούτε το αντίστοιχο που σα παρακαλώ. Όχι. Πήγαν και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Μην παραπληροφορείτε. Σα παρακαλώ. Εσεί το λέτε αυτό. Όχι, εγώ το λέω, εγώ το ξέρω. Όχι, φτιάχνετε εικονική πραγματικότητα. Δεν πήγαν. Το αντίστοιχο Πασό και η αντίστοιχη Νέα Δημοκρατία. Τη Ισπανία και τη Πορτογαλία. Εσεί παραπληροφορείτε. Πήγαν όλοι. Και οι συνδικαλιστέ. Και οι βιομηχανοί. Και οι αγρότε. Και οι άνθρωποι. Μια τελεία, παρακαλώ. Επειδή νομίζετε ότι εγώ έθιξα το κόμμα σας, ερωτώ. Δεν ερωτώ. Είπα για το κόμμα μου. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, εδώ είναι ο κύριος Κουίκ. Λένε. Δεν είπα για το κόμμα. Ο κόσμος έχει τοποθετηθεί. Αφήστε με να σας πω λοιπόν. Οπωσδήποτε. Έχει τοποθετηθεί ο κόσμος. Δεν με αφιτέρνετε με τον κόσμο. Λοιπόν, λένε ο κύριος Τόμψεν που προσέβαλε την Ελλάδα είναι persona non grata. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει πει αυτό. Αυτό ρωτάω. Το έχει πει. Εκατοντάδες φορές. Ότι είναι persona non grata. Ότι είναι ανεπιθύμητο στην Ελλάδα. Βέβαια. Και ο ίδιος ο πρόεδρος. Με συγχωρείτε, δεν το έχω ακούσει. Σας ενημερώνω. Σας ενημερώνω. Όχι, μην μου λέτε τώρα. Όχι, γι' αυτό συζητάμε. Ναι, ωραία, παρακαλώ, πέστε με. Με δήλωση του ίδιου του πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι για μας είναι ανεπιθύμητη η Τρόικα στην Ελλάδα. Το έχει πει και δέχτηκε από όλο το κατεστημένο και το δικό σας το δημοσιογραφικό, το συναδελφικό σας κατεστημένο και από τα λουστρασιών μίντια δέχτηκε επίθεση. Δέχτηκε επίθεση, δεν λέω προσωπικά σε εσάς. Κύριε Παπαδόπουλε, δέχτηκε επίθεση. Δεν θα διαβρύψουμε, επειδή έβλεπα πλάνα αρχείου να βγαίνουν μέσα από το μέγαρο της Βουλής. Εμείς ως ανεξάρτητοι δεν θα τους επιτρέψουμε να μολύνουν ξανά
το μέγαρο τη Βουλή. Θα του απαγορεύσετε την είσοδο. Ναι, την είσοδο. Εμεί θα πούμε δεν μπαίνετε. Κύριε Κουίκ, υπάρχει να απαγορεύσουμε ακόμα και με την πολιτική μα αυτή. Υπάρχει ένα ζήτημα όμω, κύριε Κουίκ. Εγώ πάντω αν είμαι. Ο κύριο Ρέν, θυμάμαι, είχε μιλήσει στην Ελληνική Βουλή. Σα διαβεβαιώ ότι δεν κάνω το μάγκα. Θα σταθώ στην είσοδο. Θα απαγορεύσετε. Και αν θέλει η αστυνομία να με σπρώξει στην άκρη. Στον κύριο Τόμψεν θα στον κύριο Τόμψεν και στον κάθε κύριο Τόμψεν, ο οποίο κουνάει το δάχτυλο και λέει ψήφισε νόμο χωρί να με ρωτήσει. Πήγαινε πίσω στη Βουλή και ακύρωσέ τον. Γιατί έχει γίνει, κυρία συνάδελφε. Θέλω όμως να πω κάτι πάνω σε αυτό. Με το θέμα των αφιλετών στο δημόσιο. Έχετε δίκιο. Μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι ενοχλούνται επειδή είναι ο Τόμψεν, αλλά δεν ενοχλούνται, αγαπητέ Σπύρο, όταν όλοι αυτοί για του οποίου μιλά, πώ ανέχονται, έφεραν τη χώρα να είναι, την Ελλάδα να είναι μια χώρα που δεν παράγει τίποτε. Που είναι μια χώρα με 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή και δεν έχει ένα ναυπηγείο. Δηλαδή αυτό μα μάρανε. Τι είναι αυτοί, τι κυβερνούσαν τόσα χρόνια. Όλοι οι ίδιοι που έκλεισαν τα ναυπηγεία. Οι ίδιοι που έκλεισαν τα ναυπηγεία. Είναι αυτό. Την αριστερά. Και μάλιστα τα ίδια διότι πρόσωπα. Τα ίδια πρόσωπα που όλοι έκλεισαν τα ναυπηγεία τώρα κουνάνε το δάχτυλο και λένε δεν παράγεται. Ναι, τα δεν ίδια πρόσωπα τίποτα. Που οδήγησαν την Ελλάδα στην καταστροφή ίδια. Διαφημίζονται ποια τώρα ίδια. Ότι θα σώσουν την Ελλάδα. Ακόμα από πρωθυπουργούς που στήσαμε με υποδείξεις στον τραπεζό μέχρι και υπουργούς εθνικής οικονομίας αναζητούσαμε από την αγορά λέγεται, δηλαδή από τις τράπεζες να υποδείξουν τους υποδιοικητές τους να αναλάβουν οι υποδιοικητές. Αυτό είναι το κατάστημα. Παρακαλώ πολύ. Πάντως η κυρία Βούλτεψη συζητά και μιλά σε ένα βάθος τετραετίας. Έχετε πάρει μυρωδιά ότι... Η χώρα πρέπει να κάνει πράγματα μέχρι το Μάρτιο, αν θα την βγάλει την κυβέρνηση ο Σαμαράς. Γιατί λέτε, χώρα, όχι σήμερα αύριο, όχι μεθαύριο, αύριο. Λάθος κάνετε. Δεν θα βγάλετε το χρόνο. Εγώ λέω ότι η χώρα πρέπει να κάνει πράγματα μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να αρχίσει να εισπράττει χρήματα. Όσο δεν εισπράττει χρήματα και εξαρτάται από όλους αυτούς, είναι περιττό να λέμε δεν θα δεχτώ. Άμα δεν έχω να φάω. Με συγχωρείτε. Δύο χρόνια ο Τόμψεν, ο μισητός ο Τόμψεν. Από τους ανέργους. Να βγάλει χρήματα, από τους ανέργους. Χρήμα. Αυτά που κάνετε κυρία Βούλτε. Όχι από τους ανέργους. Την Δημοκρατία που είχατε πίσω. Ακούστε. Δύο χρόνια. Είναι προπαγάνδα. Τώρα καλείται να πληρώσει. Παρακαλώ. Και καλείται τον άνεργο. Ακόμα και τον άστεγο. Δεν μου λέτε εσείς. Και την κοπέλα που δουλεύει στο σούπερ μάρκετ. Αυτά είναι εσείς. Αυτοί καλείτε να πληρώσετε. Εσείς είστε σημεροστητές των φτωχών και των αδυνάμων. Εσείς που θα βρείτε λεφτά να δώσετε. Επειδή δεν φωνάζει ο κύριος Κουίκ, μην τον αδικείτε, παρακαλώ. Εντάξει. Δύο χρόνια ο μισητός Τόμψεν και η ακόμα πιο μισητή παρέα του μόνο ξέρουν να παίρνουν από τον Έλληνα. Δεν έχουν βάλει τίποτα κάτω. Εμείς φταίμε, κύριε Κουίκ. Δεν φταίει ο Τόμψεν. Αυτό τη δουλειά του κάνει. Εμείς φταίμε που το δεχόμαστε με ανοιχτές αγκάλες. Να έχει ανάπτυξη μέσα. Που δεν διαφωνεί. Όταν έχει λεφτά, τον δέχεσαι. Όχι, δεν είναι όταν δεν έχει λεφτά, τον δέχεσαι. Αυτό τι σημαίνει όταν δεν έχει λεφτά. Όταν έχει καταντήσει τη χώρα σου να μην παράγει τίποτα. Τον διακόψατε τον κύριο Κουίκ. Προσπαθεί να πει μια φράση. Ναι, κύριε Κουίκ. Ότι επειδή μπαίνει στο μυαλό τη κυβέρνηση και το έχουν ζητήσει και οι εφοριακοί. Να παραπλασιαστούν οι δόσεις για τους υφιέτες του δημοσίου. Έτσι. Ακούσατε τι απαντούν οι Τροϊκανοί. Υποθήκες σπιτιών, αν χρειαστεί. Τίποτα παραπάνω από τις 24 δόσεις που έχουμε δώσει εντολή. Θα μας βάλουν όλους στη φυλακή, κύριε Παυλόπουλε, και θα γεμίσουν και άλλα τα νεκροταφεία, κύριε Παυλόπουλε. Τώρα θέλω να... Με αυτοκτονίες. Από το 1,5 εκατομμύριο ανέργων, να δούμε ο κύριος Τόμψεν από πού θα εισπράξει. Ο κύριος Ζομπόλης μιλάει για 24%. Δεν θα εισπράξει. Είναι απλό. Δεν μπορείς να εισπράξεις άμα δεν παράγεις. Από αυτόν που δεν έχει. Πάντως, κυρία Βούλτευση, μακάρι να μην φτάσουμε. Μακάρι να μην φτάσουμε στο σημείο, πρώτον να πηγαίνεται αυτό που περιγράφει ο κύριος Κουίκ, με σωριδών συλλήψεις μικροφιλετών. Αφήστε τώρα, δεν γίνονται. Εδώ γίνονται κατασχέσεις από το κράτος και διαβλέψεις για μικρό φιλετών. Το ξέρετε λοιπόν, σας το λέω ένα λόγο παραπάνω. Το δεύτερο σας λέω, μακάρι ειλικρινά, διότι έχουμε μία, υποτίθεται, μία προσδοκία η οποία έχει καλλιεργηθεί ότι έχουμε γυρίσει σελίδα, να μην φύγει η Τρόικα από εδώ σε λίγες μέρες και να έχει αφήσει πίσω της νέες μειώσεις σε μισθούς και απολύσεις οριζόντιες στο δημόσιο. Αλλά και η χώρα μακάρι όποιες κόκκινες γραμμές, κυρία Βούλτευση, μου λέτε για τα χρήματα. Σας λέω λοιπόν, να βγάλουμε χρήματα έτσι όπως λέγατε προεκλογικά. Από τον τουρισμό, από την ναυτιλία μας. Να μην καταρρεύσουν οι κόκκινες γραμμές σας σε μία εβδομάδα. Το ΦΠΑ, Σοφία. Θα το κατεβάσει το ΦΠΑ. Μα δεν σε αφήνει να το κατεβάσει το ΦΠΑ. Είναι ένα από τα θέματα στα οποία φέρονται να έχουν συμφωνήσει. Με ισοδύναμα όμως. Όχι, με ισοδύναμα. Το ΦΠΑ θα είναι, αν θέλετε, μία από τις πράξεις καλής θέλησης σε εισαγωγή. Τώρα θέλω να σας πω, επειδή πρέπει να κλείσουμε.
Άκου τώρα ένα ωραίο έργο που έγινε σήμερα. Όχι μόνο εσύ, γιατί έχουμε και δύο δημοσιογράφους, μαύρα πολιτικούς, στην παρέα μας και οι υπόλοιποι. Είχαμε περιφορειακό συμβούλιο της Αττικής σήμερα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, κύριε Κουίκ. Μάλιστα. Ναι, εμένα, εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά με δεν πειράζει, αλλά σας είναι μεγάλη ομάδα. Σας αφοράνουν οι πελάτες. Λοιπόν, πονεμένος είμαι και έτσι μπορώ να αυτοσαρκάζομαι. Είστε βάζελος, κύριε, είναι Παναθηναϊκός. Και πονεμένος, κύριε Κουίκ, δεν το έχω κρύψει ποτέ. Λοιπόν, ο κύριος Γουρός, ο περιφερειάρχης Αττικής, εξέθεσε τις θέσεις του. Το θέμα εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο για το γήπεδο του Παναθηναϊκού και το εμπορικό κέντρο του Βοβού. Ναι. Ποιος έλειπε από τη συνεδρίαση? Ο Δήμαρχος της Αθήνας. Ο Δήμαρχος της Αθήνας δεν ήταν παρόν. Έχουμε δήμαρχο στην Αθήνα. Τι να σας πω, κύριε Κουίκ. Ναι. Τον κύριο Καμίνη. Δεν ήταν παρόν στη συνεδρίαση που αφορούσε στο μεγαλύτερο έργο της Αθήνας τα τελευταία χρόνια. Κύριε Παυλόπουλε, ο Παναθηναϊκός, όπως και η ΑΕΚ, πρέπει να αποκτήσουν γήπεδα. Προφανώς. Το ότι γκρεμίστηκε το γήπεδο της ΑΕΚ πριν πάρουν την άδεια πολεοδομής να το ξαναχτίσουν ήταν ένα έγκλημα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο Παναθηναϊκός πρέπει να αποκτήσει γήπεδο. Είναι στο κάτω-κάτω να αφήσει το Παναθηναϊκός των Ευρωπαϊκών Σαλονιών. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Το ερώτημα βέβαια είναι το πού ήταν ο κ. Καμίνης και δεν ήταν εκεί. Ήταν. Τι ήταν. Ποιο θεώρησε σημαντικότερο κλείσουμε, για παράδειγμα, ώστε να μην πάει σε μια από τα σημαντικότερα γεγονότα των τελευταίων ετών. Πρέπει να κλείσουμε, παρακαλώ. Μην σα πιάνουν η ζέση για ερωτήσει. Πρέπει να κλείσουμε. Πιάζει το κοντρόλ. Μόνο μισό λεπτό. Αλλά δεν μπορεί το κοντρόλ. Δεν μπορεί να μου λες ότι είναι θέμα. Αυτό εδώ, τώρα προηγουμένω, μιλάγαμε για φτώχεια, για αυτοκτονίες, για πείνα, για αγιά. Να κάνει γήπεδο ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Να κάνουν ρε παιδιά, αλλά πρώτα να χορτάσουν. Ελάτε τώρα. Είναι μεγάλο έργο. Και λοιπόν. Και εν πάση περιπτώσει το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό για τον Βοβό δεν έγινε ό,τι έγινε. Είναι ο Τσίπρας που θα πει τώρα. Ο Τσίπρας τι θα πει που είναι και αξιωματική αντιπολίτευση. Την άλλη φορά δεν τη χάλασε τη δουλειά. Με για το Βοβό και για το κέντρο. Θα δούμε τι θα πει. Λοιπόν, ό,τι είχαμε πει προχθές. Άντε για χαρά. Μέσα στο γήπεδο. Ναι στο γήπεδο, όχι στα εμπορικά κέντρα. Μπράβο, όχι στο Βοβό. Ναι στο γήπεδο. Πάει η απόφαση. Ναι στο γήπεδο. Ναι στο γήπεδο. Δεν λέμε όχι στο Βοβό. Ναι στην ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ όλους. Εδώ με 4% δεν τα ψέφτει. Τώρα που είναι στο γήπεδο. Παρακαλώ πολύ και την κυρία Βούλτεψη και του συνοδέλφου. Ευχαριστώ πολύ και εσά που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μα. Σπύρο, σπέρο, καλή σα νύχτα. Θα πέσει πάλι.